Κομματική πειθαρχία για όλους στην ονομαστική ψηφοφορία για την τροπολογία της νομιμοποίησης των παράνομων μεταναστών εκτός του Αντώνη Σαμαρά που είναι πρώην Πρωθυπουργός, ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Το Υπουργείο Ενέργειας καινοτομεί και εισάγει το νέο πράσινο τιμολόγιο ρεύματος από την 1η Ιανουαρίου του 2024. Με μία τιμή για να ξέρεις τι πληρώνεις και ποιος είναι ο φθηνότερος. Με εύκολη σύγκριση τιμών μεταξύ των διαφορετικών παρόχων κάθε μήνα. Όλα στο χέρι σου μέσα από το εργαλείο σύγκρισης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας. Για όλα τα νέα τιμολόγια, ενημερώσου και διάλεξε το καλύτερο για εσένα. Προτεραιότητά μας, το συμφέρον του καταναλωτή. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η απάντηση που έδωσε ο Παύλος Μαρινάκης σε ερωτηθεί σχετικά κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ήταν «Ο μόνος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας που είναι πρώην πρωθυπουργός είναι ο Αντώνης Σαμαράς». Για όλους τους υπόλοιπους είναι αυτονόητη η κομματική πειθαρχία σε νομοσχέδια και τροπολογίες και θα ισχύσει σε αυτή την ψήφιση. Αυτονοήτως θα υπάρξει, ναι. Έτσι η κυβέρνηση επιλέγει να αποφύγει να υπάρξει μια σύγκρουση με ένα πρώην πρωθυπουργό και του δίνει το χώρο να ψηφίσει ό,τι θέλει στην επικείμενη ψηφοφορία.